Στα χωριά μας το 12ήμερο Χριστουγέννων φώτων γινόντουσαν κάποια αυτοσχέδια, θα έλεγα, σχήματα, θέατρο του δρόμου ή κάτι περίεργα πράγματα παραδοσιακά, όπου ένα παλικάρι έρχεται με τους γονείς του να ζητήσει το χέρι της κόρης του, αυτό η κόρη αποσύρεται σε μια γωνιά από ντροπή. Και εγώ παρακολουθούσα αυτό το πράγμα. Αυτοί δε βέβαια που ήρθαν στο σπίτι μας δεν ήταν οικογένεια με γιο. Ήταν έτσι ένα αυτοσχέδιο σχήμα, θα έλεγα. Όπου μιλάγανε για τα καπνά, να ανοίξουμε τιμές για τα καπνά, να μην ανοίξουμε τιμή για τα καπνά, τα σταρία, αυτό ξέρω εγώ. Στάδια εμείς για τα τόκια έρθαμε. Γι' αυτό δεν ήρθαμε. Ήρθαμε σήμερα να ζητήσουμε την κόρη σου και αυτά και ξέρω εγώ λοιπόν. Από ό,τι θυμάμαι, γιατί δεν ήμουνα και δεν τα πολύ καταλάβαινα τώρα αυτά τα πράγματα. Εκείνο που διέκρινα, υπήρχαν κάποιοι συμβολισμοί. Όπου κάποια στιγμή από την πόρτα ορμούσε ένας ο οποίος ήταν και με φούμο μιας κάποιας ηλικίας, ξέρω εγώ, και ορμούσε να πάρει την ύφη. Αλλά σηκωνόταν ο υποψήφιος ο γαμπρός επάνω και άρπαζε το γέρο και τον πέταγε και έπαιρνε την κόρη. Αυτό. Κάπως έτσι. Πολύ θολά, πολύ θολά. Ερχόμενος στην Αθήνα, στο Ελεύθερο Θέατρο, έκοβα από τον μισθό που έπαιρνα αυτόν τον γλίστρο μισθό και έπαιρνα το περιοδικό θέατρο, μηνιαίο περιοδικό, έκδοση της Εφημερίδος των Νέων, διευθυντής ο Κώστας ο Νίτσος. Και πράγματι έμαθα πολύ σπουδαία πράγματα από αυτό το περιοδικό και εκεί πρωτοδιάβασα «Λαϊκά παραδοσιακά δρόμενα του Πόντου, Τάμο Μογέρε» του Χρήστου Σαμουηλίδη. Και παθαίνω ταραχή, συγκλονισμό στον Αθηνών, ένα επίσημο περιοδικό που εκδίδει το συγκρότημα Λαμπράκι, ποντιακή διάλεκτος μέσα, που λίγο πολύ ξέρετε, επειδή υπήρχε προκατάληψη με τη γλώσσα μας, στα χωριά μας, τι μιλάγαμε άνετα, παρόλο που μας λέγανε να μην μιλάμε ποντιακά. Στην Αθήνα μαζευόμασταν 4-5 φίλοι, ο Λευτερής ο Λευτεριάδης, ο Γιώργος ο Μιλωνάς, ο Γιάννης ο Αμανατίδης, μαζευόμασταν εκεί και μιλάγαμε μεταξύ μας, αλλά δημόσια, δεν λέω, μα είναι δυνατόν. Το κρατώ αυτό. Και τι μου έρχεται στο νου? Αυτό το αυτοσχέδιο δρόμενο που έζησα στο χωριό μας, που μετά βγαίνανε με λύρες και αυτά και χορεύανε στους δρόμους και αυτά και ξέρω εγώ και κάναν αναπαραστάσεις. Το κρατώ αυτό. Οπότε λέω, α, η κόρη είναι, που λέω, η άνοιξη που πήγε να αρπάξει ο γέρος που μπήκε. Άρχισε να εξηγώ αυτό που δεν καταλάβαινα τότε. Το παλικάρι είναι που θα αρπάξει την ύφη, την άνοιξη, την εποχή της γονιμότητας. Όπου αν πάμε αιώνες πίσω, οι αγρότες, ομάδα αγροτών, έβγαινε στους αγρούς με φαλό, οι λεγόμενοι κομαστοί. Κομαστοί είναι κόμος και οδή. Κόμος είναι η συντροφιά που βγαίνει και τραγουδάει αγροτικά τραγούδια. Από εκεί βγήκε κόμος, οδή, κομμωδία. Όταν το μέρος, κάποιο μέρος, έχει τα στοιχεία της τραγικότητος, έγινε τραγωδία μετά. Και έγινε μετά το άρμα του Θέσπιδος, γιατί πρώτα υπήρχε ο προάγγελος της αρχαίας τραγωδίας, ήταν το άρμα του Θέσπιδος, όπου στην αρχή υπήρχε μόνο
κινησιολογική έκφραση. Η μιμική του προσώπου, έκφραση των άκρων του σώματος, όπου ο Σέρζ Λιφάρ λέει ότι ήταν και η πρώτη ομιλία του ανθρώπου. Εν αρχή είναι ο χορός, λένε, ήταν ο πρώτος λόγος. Δηλαδή συνονοούνται μεταξύ τους, να χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα του σώματος για να πάνε στο κυνήγι αγριόχειρου. Μέσα από τα δρόμενα του Σαμουηλίδη λοιπόν, ο οποίος πήρε και τον δοκτορά του από το Πανεπιστήμιο με αυτή την εργασία, θυμήθηκα τι κάνανε αυτοί οι γονείς μας εκεί πέρα στο μαγικό Ξάνθης το 12ήμερο Χριστουγέννων φώτων. Εγώ έκανα σαν μικρό παιδί κάτι άλλο. Κατασκεύαζα ένα καράβι, το έκανα επένδυση από κόλλα μπλε, τα κατάρτια επάνω, ένα μπουρίστι, ένα ποτιστήρι στην πρίμη όπου έβγαινε ένα μπουρί και βάζα μέσα φουσκή ζώων για να βγαίνει καπνό από το καράβι και γύριζα με τους φίλους μου γύρω γύρω στα χωριά και τραγουδάγαμε τα 12 ζωνάκια. Και επειδή φύσαγε η αέρα, σκούναγα, εγώ τη φόραγα τη βάρκα αυτή, τη βούναγα για να κάνω χρωτά οι κορδέλες από τα φτάκια, ξέρω εγώ λοιπόν. Έτσι, κρατώ αυτό. Μετά σε ένα άλλο τεύχος, διαβάζω τον Δημήτρη τον Μιράτ, όπου λέει, εκεί στην ΤΕΟ της Μικράς Ασίας, συντεχνίες, τσαγκαράδες, κτίστες, ραφτάδες, ανταμώνανε και οργάνωναν θειάσους και ανέβαζαν θεατρικά έργα. Ανάμεσα σε αυτούς, λέει, ήτανε και πόντιοι, τους οποίους οι σύντροφοί τους τους ονόμαζαν ευπατοριστές, διότι την εποχή εκείνη βασιλιάς των Πόντων ήταν Μυθριδάτης ο έκτος ο Ευπάτορας. Άρα λοιπόν αυτή την περίοδο του Μυθριδάτη, στην ΤΕΟ της Μικράς Ασίας, οργάνωναν αυτά τα αυτοσχέδια θεατρικά σχήματα. Κρατώ και αυτό. Κάποια στιγμή τι ανακαλύπτω? Ότι εκεί στον Πόντο, με τα 5 υπαίθρια θέατρα, με τους κλασικούς μας τραγικούς συγγραφείς, ότι στον Κάφκασο υπήρχε ημικρατικός οργανισμός ποντιακού θεάτρου, όπου ανέβαζαν κλασικά έργα των αρχών του περασμένου αιώνα. Και μέσα μου κάτι αρχίζει και αφυπνίζεται. Και μάλιστα βλέποντας του Φώτου του Λαμπρινού, ενός κινηματογραφιστή φίλου μου, που είχε πάει στον Κάφκασο και κατέγραψε κάποια πράγματα, ένα ντοκιμαντέρ, τον τρόπο ζωής των συμπατριωτών μας εκεί. Και κάποια στιγμή μπροστά στην κάμερα μια Ελληνίδα ποντιακής καταγωγής, μια φάτσα αρχαία ελληνική με έναν κότσο από πίσω, ερμηνεύει στην ποντιακή γλώσσα τη Μύδια. Και ήταν τέλεια. Μπορούσε να σταθεί άνετα στο θέατρο των Αθηνών και μάλιστα σε κρατικές σκηνές. Τέτοια ερμηνεία. Αλλά εκείνο που μου έκανε περισσότερη εντύπωση ήταν η εκφορά του ποντιακού λόγου. Όταν τέλειωσε, ξέρετε τι είπε? Ατέτονα σε μέτρα τα μέρε. Αυτή η Μύδια ήταν από τα δικά μας τα μέρη. Και μετά βρέθηκε στην Ελλάδα, όπως βρέθηκε. Αρχίζω και αγωνιώ. Αρχίζω και προβληματίζομαι. Μαθαίνω στο Ρεξ, παίζεται Δαβίδο Κομνηνός από τον ΚΟΠΑ, καλλιτεχνικό οργανισμό ποντίων Αθηνών. Πρόεδρος, ο αείμνηστος εκείνος μεγάλος ποιητής, ο γλωσσοπλάστης, ο Ηλίας ο Τσιρκινίδης. Και πάω στο Ρεξ και ακούω τη γλώσσα των γονιών μας δημόσια πάνω στη σκηνή. Τίγκα το θέατρο, είναι πολύ μεγάλο θέατρο. Τίγκα. Και ακούω τη γλώσσα των γονιών μου απάνω στη σκηνή από ποντίους ηθοποιούς.
και σιγά σιγά, βλέποντας και άλλες παραστάσεις, σαν πια σπουδαστής του παγκόσμιου δραματουργικού θεάτρου, παρακολουθώντας και ξένο θέατρο που επισκέπτεται την πατρίδα μας την Αθήνα, ας πούμε θέατρο Βαχτάνγκοφ, και παίζει τον Ηλίθιο του Ντοστογεύσκη, γεμάτες οι αίθουσες. Παίζει το Ιρκούτσκ του Αρμπούζοφ, ενός Ρώσου. Μας έρχεται από την Τυφλίδα ο Θίασος Ρουσταβέλη και μας παίζουν τον κύκλο με την Κυμωνία του Μπρέχτ. Μας παίζουν στο Ηρώδιο Ριχάρδο Τρίτο. Πολύ μεγάλες παραστάσεις. Και λέω ότι εν αντιθέση με το ερασιτεχνικό ποντιακό θέατρο, αυτό που συμβαίνει στις επαγγελματικές σκηνές δεν έχει καμία σχέση. Αυτό που συνέβαινε στον Κάφκασο κατά τα λεγόμενα και του Πόλη Χάιτα, ενός μεγάλου θεατρανθρώπου, μας ήρθε το 36 από τον Νοβοροσίσκ, που έπαιζε σε θειάσους Ρώσων, τέλεια τα ρωσικά του, αλλά παράλληλα έκανε και ποντιακό θέατρο. Και για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι που πέθανε στους αργοναύτες Κομνηνούς, αυτός πρωτοσκηνοθέτησε, με πρωτοσκηνοθέτησε, ιδρύοντας το Σεπτέμβρη του 80 το Κέντρο Ποντιακού Θεάτρου και Τεχνών, νέα ποντιακή σκηνή, αυτός με πρωτοσκηνοθέτησε ως Λαζάραγα. Ο αρχικός τίτλος είναι «Τα σκοτάδια». Αλλά επειδή ο πρωταγωνιστής είναι ο Λαζάραγας, ο Λάζαρος Αγάς που πίνει το αίμα των χωρικών, τον πολιτογράφησε ο λαός μας Λαζάραγα. Όπως πολιτογράφησε την Ειρήνη του Αριστοφάνη Κοπρομούμουλον. Κύριε Τρεζατό, Κοπρομούμουλον, πότε θα ελέπωμα το? Ποτέ δεν λένε η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Τώρα το Κοπρομούμουλον. Ο Βάρναρδης το λέει σκατομπούρμπουλα. Ο Αριστοφάνης το λέει σκαθάρι. Εγώ γιατί το είπα Κοπρομούμουλον? Όταν θερίζαμε, τα βόδια μας αφοδεύανε. Εκεί μαζευόντουσαν τα σκαθάρια και τρώγανε και μετά κάνανε μπαλίτσες και τις πήγανε στη φωλιά. Το μουμούλιν λοιπόν είναι ηχοποιητική λέξη από τον ήχο αυτών των σκαθαριών. Και επειδή τρώνε μόνον κόπρον, το έβαλα κοπρομούμουλον. Παππού, παππού, η οποία έχει δει η μισή παράσταση στη τηλεόραση. Θα μου πεις εκείνο το τραγούδι του Αριστοφάνη με τις πορδές? Λέω, θα σου το πω, παιδί. Και αρχίζω και τραγουδάω, μόλις αρχίζω σκύβει κάτω και κάνει το σκαθάρι. Έναν ξάι κι άλλο γαλετό το και μη φύσας πορδία, σηκώνεται να. Γέλιο, γέλιο, να γελάει, να τρελαίνει. Παππού, έχει γράψει κι άλλο τραγούδι ο Αριστοφάνης με πορδές? Δεν έχει γράψει. Για να το ακούσω. Χαίρομαι και ευχαριστούμε, γελώ και πορδαλίζω. Ζαρτ, ζαρτ, ζαρτ και τα πορδία. Κα, 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 να γελάει, να γελάει, να γελάει. Παππού, ο Αριστοφάνης τόσο πολύ πορδαλάς ήταν και έγραψε τόσα πολλά τραγούδια με πορδές? Αυτά από την Ελένη μας. Ναι, τώρα θα έρθει και το κείμενα. Εκείνη να δεις που θα είναι κάθε μέρα μαζί μου. Τι έχει να μάθει και αυτή. Και πορδία θα μάθει και ζαλτ ζαλτ θα μάθει. Και άλλα πολλά. Είναι έξυπνο παιδί. Θα μου πεις, πατέρα, παππού, ιστορίες θα σου πω. Έρχεται μια μέρα ο Θόδωρος με αγκαλιάζει. Πριν να έρθω εδώ ένα μήνα περίπου. Είναι δικός μου ο παππούς. Ορμάει απάνω με αγκαλιάζει και μου λέει, δικός μου είναι ο παππούς, εσύ είσαι ο γιος του. Κατάλαβες. Τα παιδιά σου παίζουν ρόλο καθόλου στο θέατρο? Το
Τώρα τα παιδιά μου και οι δύο ευτυχώς είναι οικογενειάρχες. Ο Θόδωρος με βοήθησε πάρα πολύ. Στην Ειρήνη κάποια περίοδο αντικατέστησα τον Ερμή που είχα, γιατί το παιδί έπιασε δουλειά, ξέρω εγώ, και έπαιξε τον Ερμή τέλεια ποντιακή προφορά και ξέρω εγώ, κανένα πρόβλημα. Αλλά τον πήρανε στρατιώτη και σε μία παράσταση στην Ηλιούπολη έπαιξε ο Κίμωνας. Πήγε να του φύγει η ψυχούλα. Κυριολεκτικά πήγαινα. Τέτοιο, έκανα πρόβες μαζί του, ξέρω εγώ, με τα ποδαράκια του, τα τσακνά, τα πόδια την ίδια της Ελένης, της μάνας του, το γονατάκι που εξέχει εδώ πέρα, πήγε να του φύγει, ναι. Χορεύουμε, εκτός από τον Πυρίχιο, βέβαια, χορεύουμε πάρα πολύ καλά τους ποντιακούς χορούς και αυτοί οι δύο. Αυτό εδώ, α, ναι, είναι το βιβλίο. Αυτή η θεία η Παρέσα στο μαγικό Ξάνθης πέθανε 115 χρονών. Κάθε φορά που έφτανα στη μάνα μου το μάθαινε και ερχότανε. Ερχότανε να με δει. Η Αυρώπο, η καρδία πολλά καλά είναι. Τα γόνατα μου άλλο κυσόζνε με και μπορώ να πάω στην Εγγλεσία. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Δεν αντέχανε τα γόνατά της. Εδώ θέλω να δείξω μία φωτογραφία από τις εκδηλώσεις. Αλλά εδώ δεν φαίνεται. Είμαστε με θεατρικά κοστούμια 25 του Μάρτη και από πίσω είναι όλοι οι συγχωριανοί μας, πατεράδες, μανάδες. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ, δεν μπορώ να στο δείξω τον εαυτό μου τώρα, διότι είμαι από πίσω του. Εδώ είναι ο παππούς μου, ο Παπαχαρίτων, δεξιά. Στο θάνατο του αδελφού του, του Παπαλάζαρου, του παππού μου. Και από αριστερά του είναι ο Δεσπότης. Εδώ είναι ο παππούς μου, ο Παπαλάζαρος, με τη γιαγιά μου, τη Σοφία, την Παπαδιά. Είναι ο θείος μου ο Γιώργος, ο μεγαλύτερος όλων. Μετά είναι ο θείος μου ο Γρηγόρης, ο δεύτερος. Μετά είναι ο πατέρας μου, ο τρίτος. Μετά είναι ο θείος μου ο Γιάνγκος ο τέταρτος και τελευταίος ο θείος μου ο Κώστας. Μικρά παλικαράκια. Θες κι άλλο? Θες τι? Τι έχεις δείξει να μου πεις, να τις πάρω φωτογραφίες και όταν σκένουμε. Μιλάς θα το δείχνεις στο... Δεν αυτό το κάνουμε. Εκεί... Αυτό πάρτο, αν θες να κάνεις τίποτα. Όχι, ναι, αυτό το κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν... We have to remember which fire is that one. Ο Χρήστος ο Ζήσης, αντάρτης πολεμώντας τους Βουλγάρους, τον σκοτώσανε στο Δοξάτο Δράμας,
η Βούλγαρη κατοχή. Εδώ είναι ο θείος μου ο Ιάνγκος. Νιόνυφη με τη γυναίκα του, τη θεία μας τη Μαρίκα. Καπετάνιος του Ελλάς ενάντια στους Βουλγάρους. Το πλήρωσε πολύ ακριβά και από τους αριστερούς και από τους δεξιούς. Και άφησε τα κοκαλάκια του στην Δασκένδη. Εδώ είναι ο Ιδέσπο, ο μεγάλος είναι ο Τάκης και ο μικρός είναι ο Απόστολος που έχει γράψει το βιβλίο. Μαγικό. Αυτά είναι τα αδέρφια μας, παρόλο που δεν είμαστε από την ίδια μάνα και από τον ίδιο πατέρα, είμαστε καλύτερα και από αδέρφια. Και πριν παντρευτεί η μάνα μου τον πατέρα τους, πέσαμε μονίμως μαζί εκεί στην αυλή τους. Ποιος ξέρει. Δεν ανταλλάξαμε ποτέ την παραμικρή πικρή κουβέντα. Ποτέ, 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 ποτέ. Όσο ήμασταν μαζί. Θύμησες. Μπράβο Απόστολε. Αυτό δεν είναι. Θύμησες. Λοιπόν, Λάζο, τι κατά το μέλλον τώρα δουλεύεις για να πεις μας λίγο για το μέλλον, παραγωγή που θες να κάνεις τώρα. Γιατί η Δίποδα Τύρανο, γιατί το Σόφοκλη, από όλα τα, από όλες τις άλλες θεατρικές παραγωγές που έχουν, τις παραστάσεις που έχουν, που έχει βγάλει, που έχουν βγάλει στο παρελθόν, γιατί αυτό. Ίσως επειδή υπάρχει μία συγγενικότητα, όπως τόνισα και πριν από λίγο στην αρχή αυτής της συζήτησής μας, η τραγωδία του θεβαϊκού λαού δεν απέχει πολύ από την τραγωδία του Ποντιακού Ελληνισμού 1916-1922. Όπως είχα τονίσει ιδιαίτερα, και εκεί είχε ενσκύψει το μίασμα, με τη διαφορά ότι το μίασμα, η αρρώστια δηλαδή που ενέσκυψε στην πόλη των Θηβών, εκεί στην Κάδμο, και δημιουργήθηκε ένα τρομερό κοινωνικό πρόβλημα, όπου τα ζώα, τα κτίνια, οι γελάδες δεν προλαβαίνουν να γεννήσουν. Οι καρποί των δέντρων πριν οριμάσουν πέφτουν και σύπονται. Και χρησιμοποιώ τη λέξη ακριβώς αυτήν που χρησιμοποιούμε και εμείς οι Πόντιοι. Και τελικά αστυνομική υφής, θα έλεγα, η μοναδική αρχαία τραγωδία, όπου ο ίδιος χωρίς να το θέλει είναι η αιτία που ενέσκυψε στην πόλη των Θηβών το μίασμα, η αρρώστια, ψάχνει να βρει ποια είναι η αιτία και ποιος είναι ο αίτιος. Αλλά είναι ο ίδιος και δεν το ξέρει, γιατί η μοίρα έτσι τα φέρνει τα πράγματα. Αισθάνεται έναν απέραντο σεβασμό στους πολίτες του,
στους Θηβαίους. Τους αγαπάει πραγματικά. Και αισθάνεται ιδιαίτερο πόνο όταν συνειδητοποιεί ότι αυτός τους καταπώνησε με τις αμοιαρές πράξεις του, χωρίς να το θέλει, εκεί στο τρίστρατο. Σκοτώνει τον πατέρα του, τον Λάιο, βασιλιά των Θηβών, και τους συνοδούς του. Αυτό το τρίστρατο που έρχεται ένας δρόμος από τους Δελφούς προς τη Θήβα. Ένας δρόμος από την πόλη Αβέ, Φωκίδος. Και υπάρχει και ένας δρόμος μεταξύ Κύθριου, Όρους και Παρνασσού. Και σχηματίζεται αυτό το τρίστρατο. Εκεί επιστρέφοντας από τους Δελφούς, όπου πήγε να ζητήσει τη γνώμη του μαντίου των Δελφών. Τελικά από πού κρατάει η σκούφια μου, ποιοι είναι οι γονείς μου, ποιοι είναι οι φυσικοί γονείς μου. Αυτό είναι πολύ φυσικό να συμβαίνει και το βλέπουμε στις εκπομπές της Χατζηβασιλείου, κάθε Πέμπτη νομίζω είναι, που κάποια στιγμή ένα παλικάρι στην Αμερική, κάτι συμβαίνει μέσα του το γονίδιο, ξέρω, και αρχίζει και σου. Ενώ είναι τόσο ευχαριστημένος με τους γονείς του, αρχίζει και ψάχνει. Και πράγματι, μέσα από την εκπομπή της Χατζηβασιλείου, βρίσκει τους φυσικούς του γονείς. Έτσι. Το μήνυμα που παίρνει από το μαντίο των αδελφών είναι θα σκοτώσει τον πατέρα του και τη μάνα του και θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα παντρευτεί τη μάνα του. Γι' αυτό παίρνει τη μεγάλη απόφαση να μην επιστρέψει στην Κόρινθο, στους θετούς γονείς του, χωρίς να το ξέρει ότι είναι. Αλλά επειδή κάτι μέσα του το γονίδιο αφυπνίστηκε, πήγε να μάθει. Οπότε μαθαίνει ότι αν επιστρέψει εκεί, θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα παντρευτεί τη μάνα του. Και περιφέρεται. Σαν την άδικη κατάρα που λέει ο λαός μας. Εκεί λοιπόν στο τρίστρατο, διαβόλ συνεργίαν που λέμε εμείς οι Πόντιοι, στην πράξη συνεργός ήταν ο διάβολος. Αυτό θα πει η Ποντιακή αυτή φράση. Διαβόλου συνεργίαν. Συνήργησε ο διάβολος ούτως ώστε να γίνει αυτό το αντάμωμα εκεί πέρα. Ο Σατανάς παίζει πολλά παιχνίδια. Και χωρίς να το θέλει, σκοτώνει τους συνοδούς του και εν συνεχεία σκοτώνει και τον πατέρα του. Και ο Παυσανίας αναφέρεται στους τάφους αυτού του τρίστρατου. Ποιοι είναι θαμένοι εκεί. Κάπως έτσι έχει η ιστορία. Τώρα, επειδή υπάρχει μια συγγενικότητα θα έλεγα μεταξύ των δύο λαών, μα τώρα θα μου πεις καλά, υπάρχει κοινωνική ομάδα Ελλήνων, περιοχή Ελλήνων, επαρχία Ελλήνων που να μην έχει ζήσει πανομοιότυπες τραγωδίες. Σφίζει η ιστορία του ελληνισμού από τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις. Αλλά εν διάφτη περιπτώσει το μέλημά μου ήταν και κάτι άλλο επίσης σπουδαίο. Για να δούμε η αττική διάλεκτος του Σοφοκλή κατά πόσο ανταμώνει με τη διάλεκτο των γονιών μας Ποντίων. 10 χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Ο Κατράκης πριν από 8 χρόνια μπροστά στους γιους μου, ο Γιώργος, ο κριτικός, που μας έγραψε έναν ύμνο για την ειρήνη. Περιμένουμε, Λάζο, από σένα και έναν ειδίποδα τύραμο. Δεν τολμούσα,
γιατί η αρχαία ελληνική γραμματεία και ιδιαίτερα τα κλασικά έργα των προγόνων μας είναι και ομένη βάτος. Αλίμονο σε εκείνον που πριν δεν έχει ματώσει ερευνώντας, καταγράφοντας, μελετώντας, αγγίξει αυτόν τον χώρο, θα τσουρουφλιστεί. Είναι και ομένη βάτος αυτός ο χώρος του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Ένας άλλος φίλος, ο Βασίλης ο Κυριακίδης, μεγάλης ηλικίας τώρα, χρόνια, αλλά δεν τολμούσε, μου έφερε και μία μετάφραση του Καπνά, 12 σελίδες περίπου, και ναι, αυτό ξέρω, από την άλλη όμως, νομίζω τώρα μέσα από την ωριμότητά μου, αλλά και τις έρευνες που έχω κάνει, αναλυτές αρχαίων κλασικών θεατρικών έργων, έτσι, βλέποντας και κάποιες παραστάσεις νεότερων ηθοποιών, να μην αναφερθώ στο όνομά τους, δεν πειράζει, καταπονήσαμε το Σοφοκλή με Ειδήποτα Τύρανο. Ας το κάνουμε λοιπόν για να αποδείξουμε ότι εμείς οι Πόντιοι διαθέτουμε, όπως είπα και πριν από λίγο, όλα εκείνα τα εργαλεία που μπορεί κανείς να αγγίξει αυτόν τον χώρο που λέγεται αρχαία τραγωδία. Γλώσσα, ρυθμοί, μελωδίες, ένδυση. Σε έναν αμφορέα απομονώνω, είναι έτσι δύο, απομονώνω ένα αρχαίο Έλληνα πριν από 3.000-3.500 χρόνια. Θα τη βρω τη φωτογραφία αυτή, θα τη δημοσιεύσω στο πρόγραμμα του θεάτρου μου που θα κάνω την παράσταση και από κάτω θα γράψω ένδυση αρχαίου Έλληνα από αμφορέα του τάδε αιώνα. Δίπλα θα δημοσιεύσω έναν πυρηχιστή με ένδυση ζύπκας και θα πω παραδοσιακό κοστούμι Έλληνα ποντιακής καταγωγής σε εξέλιξη διαμέσου των αιώνων. Πολύ λίγο διαφέρει η ένδυση του αρχαίου Έλληνα απάνω στον φορέα. Μέχρι κάτω στους μυρούς, κατάμαυρο, και πίσω είναι και λίγο σαρβάλ, θα λέγαμε. Κάλυμα κεφαλής δεν υπάρχει. Αλλά κάλυμα κεφαλής υπάρχει σε μια γραβούρα στου Καλονάρου, Λογιονέπος ο Βασίλειος ο Διγενής Ακρίτας, σε μεσαιωνική γλώσσα, μία γραβούρα που δημοσιεύει ο Καλονάρος το 1940 στο βιβλίο του, έφυποι στρατιώτες των Κομνηνών της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος και φοράνε πασλούκ, ο κόνος απάνω στο κεφάλι. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή ίδρυσα το Κέντρο Ποντιακού Θεάτρου και Τεχνών. Ο Γεωργουσόπουλος το τονίζει με έμφαση στην κριτική του ότι τελικά ανέβασε έργα κλασικών συγγραφέων με μεγάλη επιτυχία που γραφτήκανε στις αρχές του περασμένου αιώνα. Με μεγάλη επιτυχία. Και αρχίζει ένα νήμα. Κυριολεκτικά. Νομίζω είναι στο πώς το λες, YouTube, πώς το λες αυτό. YouTube. Αυτό. Νομίζω υπάρχουν κριτικές. Τυπώστε το, μοιράστε το, διαβάστε το, διαβάστε τις. Για όλα αυτά που έχουμε μιλήσει για το Ποντιακό Θέατρο, δεν έγινε καμιά αναφορά για αυτή την παραδοσιακή μουσική του πόντου. Για τις μελωδίες του πόντου. Καταρχήν,
η πονδιακή μουσική γενικά διαβάζεται με νότες της βυζαντινής μουσικής. Είμαστε το μόνο έθνος εμείς οι Έλληνες, από το Τέναρο Πελοπόννησο μέχρι τα παράλια του Εύξηνου Πόντου, που έχουμε εθνική μουσική με νότες διαβασμένη. Δεν αγωνιώ για τα μουσικά μας, για τη μουσική μας κληρονομιά. Με το θέατρο όμως έχω τις αγωνίες μου. Πώς είναι δυνατόν, γιατί ο Μπούχνερ, αυστριακής καταγωγής, Βάλτερ Μπούχνερ, διευθυντής στο τμήμα θεατρολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καταθέτει την επιστημονική του άποψη με πολύ συγκίνηση σε ό,τι αφορά την πανάρχια ιωνική διάλεκτο, τη σημερινή γλώσσα των Ποντίων και για το θέατρό τους πέραν του Αιγαίου πριν το 22 και μετά το 22 στον ελλαδικό χώρο. Έτσι. Έχουμε ένα θέατρο το οποίο σέρνεται. Επιστήμονες καταγράφουν πράγματα. Υμνούν πράγματα. Η ύπαρξη αρχαίων θέατρων δεν δικαιολογεί αυτό το σερνάμενο ερασιτεχνικό θέατρο. Ηχητικά εφέ. Να σας πω ένα. Υποτίθεται εις τα ενδότερα του δωματίου, από πίσω που δεν φαίνεται, μία γάτα νιαουρίζει. Και έκανε το νιαουρίσμα ένας από πίσω ηθοποιός. Τεχνικά και άλλα πολλά. Τι έγινε λοιπόν και δεν αφυπνιστήκανε όλοι αυτοί, αλλά και κανένας Έλληνας ηθοποιός ποντιακής καταγωγής. Μετά τη δική μου ουσιαστική παρουσία στα θεατρικά δρόμενα των προγόνων μας, που τα αναβιώσαμε αυτά τα θεατρικά δρόμενα, έτσι, και φτάνουμε στο οργανωμένο ποντιακό θέατρο που υπήρχε στην πατρίδα μας πριν από το 1461. Κατάλαβες. Λοιπόν, βλέπεις όνειρο, έτσι. Ονειρεύεσαι. Έχω τις αγωνίες μου. Πληροφορούμε. Εγώ έκανα την Ρήτο Αριστοφάνη, έκανα τη Λυσιστράτη, έγινε χαμός, γραφτήκανε σπουδαία πράγματα. Κάποιος έκανε τη Λυσιστράτη. Πήγα στα γραβνά και μου λέει, λίγο έλειψε οι θεατές να φωνδύρουν. Και εδώ σταματάω γι' αυτό. Τώρα διαβάζω ότι ο αείμνηστος ο Χρήστος Αντωνιάδης, ο μέγας νευροχειρούργος που έγραψε και εκείνο το τραγούδι «Την πατρίδα με έχασα», μετέφρασε την μύδια στην ποντιακή διάλεκτο και θα ανεβώσουν την παράσταση στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Σαν να έχω ησυχάσει λίγο. Σαν να έχω ησυχάσει. Άλλο κάτι γίνεται εδώ. Κάτι πολύ σπουδαίο γίνεται. Γιατί είναι τρομερό να είναι κανείς μόνος του, να νιώθει αυτή τη μοναξιά. Εγώ θα φύγω κάποια στιγμή. Τουλάχιστον να φύγω ξέροντας ότι θα υπάρξει μια συνέχεια. Εγώ στην Επίδαυρο θα πάω. Το ποντιακό θέατρο αξίζει την Επίδαυρο. Τώρα μόλις επιστρέψω θα δραστηριοποιηθώ πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί έχουμε ντοκουμέντο. Τη γενική δοκιμή την Παρασκευή το βράδυ μέσα στην Επίδαυρο τη μαγνητοσκοπήσαμε. Έχουμε φωτογραφίες την άλλη μέρα Σάββατο η ώρα 12 που ξαναστήσαμε να κάνουμε άλλη μία πρόβα. Το ποντιακό θέατρο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το παγκόσμιο δραματουργικό θέατρο.
αρκεί να αφυπνιστούν κάποιοι συμπατριώτες μου συνειδησιακά για να έχουμε μία συνέχεια, γιατί το χρωστάμε στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα και στις επερχόμενες γενναίες.